συνταξιού και βγαίνουν στον δρόμο. Βγαίνουν στον δρόμο γιατί μας αναγκάζει η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική που θέλει η κανονικότητα να είναι να αποδεχόμαστε τις μειώσεις συντάξεων, να αποδεχτούμε την ενεργειακή φτώχεια, να αποδεχτούμε την ακρίβεια, να αποδεχτούμε ότι συνεχώς θα μειώνεται το εισόδημά μας, να αποδεχτούμε ότι τα νοσοκομεία δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια άλλη κανονικότητα. Μια κανονικότητα η οποία να είναι στα μέτρα των συνταξιούχων, στα μέτρα των εργαζομένων. Και αυτή είναι μία. Πρώτο, να μας επιστραφούν όλα τα κλεμμένα. Οι συνταξιούχοι χάσαν πάνω από το 60% του εισοδήματός τους από τα μνημόνια. Δεύτερο, ζητάμε σύγχρονη δωρεάν δημόσια υγεία. Ζητάμε επίσης να σταματήσει η χώρα μας αν υπάρχει καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, γιατί ακριβώς μπαίνουμε στο μάτι του κυκλώνα. Επίσης, διεκδικούμε μια κανονικότητα για τα παιδιά μας, να έχουν σταθερή και μόνιμη δουλειά, να έχουν συμβάσεις, να κατεργηθούν τα μνημόνια. Και τέλος, θα δώσουμε αυτήν την απάντηση για την δική μας κανονικότητα, συμμετέχοντας στην απεργία, την παλαιλαδική απεργία, 9 Νοέμβρη στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης, όπου διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία. Είναι μια απόφαση που πήραμε όλες, όλα τα συνταξιούχικα σωματεία της Ελλάδας να γίνουν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις με τα θέματα της ακρίβειας, με τα θέματα των αυξήσεων των συντάξεων. Εγώ θέλω να δηλώσω στον πρόεδρο του σωματείου ότι έφτανε η ευκαιρία ότι δεν θα συμβαστούμε με τα ψίχουλα που μας τάζει η κυβέρνηση το 6% και αυτά το Μάρτιο, όχι από το εκπρέτους. Τη στιγμή που έχουμε χάσει ένα 40% όλο τον υπόλοιπο καιρό και ο δημάρχης που στρέχει με 12%. Αυτό δεν είναι, αυτή είναι η κοροϊδία. Απαιτούμε λοιπόν όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου και αυξήσεις πραγματικές. 6,50 λέμε εμείς για εθνική σύνταξη, όχι το 3,84 το έσχος αυτό και να κάνει προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία που έχουν γίνει σπαράλια. Εδώ στο νομό μας τα αγροτικά γιατρία έχουν κλείσει και δεν μπορούμε να συνταγογραφήσουμε φάρμακα. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό προβλήματα τα οποία εμείς δεν κάνουμε πίσω και θα τα παλέψουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατερίνης. Μεταξύ των άλλων που υπόθηκαν και εμείς απαιτούμε επιστροφή όλων όσων μας πήρανε με το έτσι θέλω. Συντάξεις, δώρα κτλ. Όλα είναι πληρωμένα με τον ιδρώτα μας. Δεύτερον, ιατρική περίθαλψη, ουσιαστική, δωρεάν, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς συμμετοχή, χωρίς συνταγές και φάρμακα και φακελάκια. Τρίτον, κοινωνικό τουρισμό, σε ευρύτερο φάσμα, χωρίς λουτρά και άλλες ωφέλιμες παροχές που δεν μας τα δίνουν, ενώ τα έχουμε πληρωμένα. Για τις συντάξεις που παίρνουμε σήμερα, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, είπε 10 μέρες, όχι, λίγο παραπάνω. Φτάνουν στις 15, στις 20. Δεν φτάνουν όμως ούτε 25 μέρες, ούτε 30 μέρες για να ζήσουμε. Έχουμε δουλέψει όλοι μας, τα έχουμε πληρωμένα. Με το έτσι θέλω μας τα αφαιρέσανε και μας τα πήρανε. Πρέπει με αγώνες, με διεκδικήσεις να τα πάρουμε. Όχι για 11 μήνες που λένε. Από το 12 και μετά, μέχρι και σήμερα, ό,τι μας αφαιρεθήκαν, να μας τα επιστρέψουμε. Τα έχουμε δουλεμένα, πληρωμένα. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα κλείνω και σας χαιρετώ και εύχομαι καλούς αγώνες. Δεν είναι καθόλου καλά, πορευόμαστε σε μια άσχημη κατάσταση, παρότι η καταδίκη που έχουμε κάνει και στην επέμβαση της Ρωσίας, αλλά και του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας, οι οποίοι πρημοδοτούν με όχι κανονικά χρήματα ή βοήθεια τέτοια υλική, αλλά με πολεμική βοήθεια που εμείς είμαστε αντίθετοι για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα είναι που μας έχουν βγάλει στους δρόμους. Αυτή η συγκέντρωση που εδώ γίνεται σήμερα δεν είναι η μοναδική. Τέτοιες συγκεντρώσεις έχουν γίνει και γίνονται προγραμματισμένες σε 30 πόλεις της Ελλάδας, δείχνοντας ότι δεν το βάζουμε κάτω. Η μεγάλη συγκέντρωση που έγινε πριν από 15 μέρες στην Αττική ήταν μια οργανωμένη μαζική μαχητική συγκέντρωση, μια συγκέντρωση από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αττική,
Αναγκάσαμε τον Πρωθυπουργό, παρότι 4 φορές το έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε, να μην μας δεχθεί εκείνη την ημέρα, αλλά καταφέραμε και με πήραμε την υπόσχεση να συναντηθούμε την προηγούμενη Παρασκευή, που όπως καταλαβαίνετε ήταν μια συνάντηση που την επιδιώκαμε γνωρίζοντας όμως το αποτέλεσμά της. Και λέω γνωρίζοντας το αποτέλεσμά της, συνάδελφοι, διότι πρέπει να βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα από τη γενικότερη πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι το εξής, ότι στο κάδρο της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια δεν χωράν τα αιτήματα των συνταξιούχων και του ελληνικού λαού γενικότερα. Δεν μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο, στο κάδρο αυτό, ότι πρέπει να δοθούν ικανοποιητικές συντάξεις, σημαντικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Δεν μπορεί στο κάδρο αυτό της οικονομικής πολιτικής να υπάρχει το ζήτημα της υγείας έτσι όπως εμείς το εννοούμε και να καταργηθεί η ιδιωτική ασφάλιση όπως την προχωρούν αυτοί. Δεν μπορεί στο κάδρο αυτό να υπάρχει τα ζητήματα που έχουμε γενικότερα με τα αναδρομικά. Δεν μπορεί στο κάδρο αυτό να υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις να βγαίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να υπάρχει στο κάδρο αυτό της πολιτικής ότι οι αυξήσεις πρέπει να υπερβαίνουν τον πληθωρισμό και όχι να μην δίνονται ούτε στις επικουρικές συντάξεις ή αυξήσεις και καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει. Στο κάδρο όμως αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μπορεί να υπάρχει... Τα 100% των συνταξιούχων θα πάρουν αύξηση. Τι κομπογιανίτικους λογαριασμούς έχουν κάνει. Δεν θα πάρουμε αύξηση, συνάδελφοι. Καμία αύξηση δεν θα πάρουμε. Ορισμένοι συνταξιούχοι θα πάρουν κάτι. Κατόρθωσαν και μας έχουν διασπάσει. Συνάδελφοι, μας λένε ψέματα. Συνειδητά μας λένε ψέματα. Γιατί δεν μπορεί να είναι κομπογιανίτες. Ξέρουν να κάνουν λογαριασμούς. Από πού το έβγαλαν το 95% των συνταξιούχων που θα πάρουν αύξηση. Να είμαστε σε ετοιμότητα. Αγωνιστικά και μόνον θα κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν. Αυτά που δικαιούμαστε. Στα χρόνια της κρίσης έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές στις συντάξεις μας με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των συναδέλφων μας που έχουν και τώρα διατροφικές ανάγκες, συνάδελφοι. Εμείς όλοι αποκλειστήκαμε από την κοινωνική ζωή, όμως πληρώσαμε, πληρώναμε